Έρετε κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε και απόψε κοντά μα τα αυτοδιοικητικά. Θα συζητήσουμε για τον Δήμο Κασάνδρα, τι προοπτικέ που υπάρχουν, τα προβλήματα που υπάρχουν και καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υποψήφοι αιρετοί για τι εκλογέ τη αυτοδιοίκηση του Μαΐου Και όλα αυτά με τον υποψήφιο Δήμαρχο Κασάνδρα και πρώην Δήμαρχο Κασάνδρα, τον κύριο Κώστα Παπαγιάννη, που είναι και ο απόψινό μα καλεσμένο. Καλησπέρα και καλώ ήρθατε κύριε Παπαγιάννη, σα ευχαριστώ. Καλώ σα βρήκα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Παπαγιάννη, ειλικρινά θα ξεκινήσω έτσι πολύ απλά. Θαυμάζω θα τη δύναμή σα και το κουράγιο σα να διεκδικήσετε και σε αυτέ τι εκλογέ του Δήμο Κασάνδρα. Ένα Δήμο, τον οποίο πριν από τον Καλλικράτη το ζήσατε, πριν από την ενοποίησή του, δηλαδή με τον Δήμο Παλίνη, και πριν γιγαντωθεί ε, σε όλο αυτό που σήμερα λέγεται Δήμο Κασάνδρα, ολόκληρη χερσόνησο δηλαδή ουσιαστικά πλέον. Ε, θαυμάζω θα λοιπόν αυτή τη δύναμη που αποφασίσατε εκ νέου να μπείτε μπροστά και να διεκδικήσετε τον Δήμο και θέλω να μα πείτε από πού πηγάζει αυτή η θέλησή σας ξανά. Καταρχήν να πω ότι η πρόθεσή μας δεν είναι να διεκδικήσουμε το Δήμο, δεν είναι να διεκδικήσουμε τη Δημαρχία ή οποιαδήποτε καρέκλα. Η οποιαδηποτε καρεκλα προθεση μας είναι να αναδείξουμε την Κασάνδρα, να δουλέψουμε για την Κασάνδρα, να πάμε την Κασάνδρα ξανά εκεί που ήταν, ισχυρή όπως ήταν και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε όλα αυτά που άφησαν πίσω την πατρίδα μας, τα χωριά μας όλα αυτά τα χρόνια πρόθεσή μας λοιπόν είναι να αφήσουμε το εγώ, επομένως η δική μου η πρόθεση πηγάζει μέσα από το εμείς, πηγάζει μέσα από μια συνολική προσπάθεια που θα καταβάλουμε τόσο οι συνεργάτες μου όσο και ένας μεγάλος αριθμός των κατοίκων και των ανθρώπων που πραγματικά αγαπούν τον τόπο και έτσι η πρόθεσή μας είναι να αναδείξουμε την Κασάνδρα μια ισχυρή δύναμη, να την κάνουμε ξανά την πρωτεύουσα της τουριστικής Μακεδονίας, να πάψει να είναι ο σκοπιδεντινικές των Βαλκανίων όπως είναι σήμερα και μέσα από αυτή την προσπάθεια να δώσουμε ξανά το χαμόγελο στους κατοίκους. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν τη δύναμη σε μένα για να διεκδικήσουμε να αναδείξουμε την Κασάνδρα. Κύριε Παπαγιάννη, μιλήστε μας λίγο για την πορεία σας στην αυτοδιοίκηση. Από... Μέχρι και το 2002 ήσασταν δήμαρχος. Στη συνέχεια στις επόμενες εκλογές α, αναδείχθηκαν άλλες διοικήσεις, όπως και στον καλλικρατικό πλέον Δήμο από το 2010 μέχρι και σήμερα. Η δική σας θέση ποια ήταν όλα αυτά τα χρόνια μετά τη δική σας θητεία. Υπήρξα 8 χρόνια δήμαρχος στην Κασάνδρα, νωρίτερα υπήρξα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ο λαός της Κασάνδρας μου έδωσε την τολή να την υπηρετήσω το Δήμο τη Κασάνδρα μέσα από κάποια θέση αντιπολίτευση. Υπηρέτησα πιστά, δεν έλειψα από καμία συνεδρίαση και την τελευταία τετραετία που δεν κατέβηκα στι εκλογέ με το γνωστό θέμα που υπήρξα. Δεν έπαψα να παρακολουθώ τα γενόμενα, τα δρόμενα στο Δήμο τη Κασάνδρα. Σε κάθε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ήμουν εκεί, ήμουν παρόν, παρακολουθούσα, άρα γνωρίζω τα θέματα. Και σήμερα, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, ερχόμαστε για να δώσουμε την καινούργια προοπτική στον τόπο μα. Από τη θέση τη αντιπολίτευση, όμω, είδατε τι δυσκολίε και τι προκλήσει που αντιμετώπισε η Κασάνδρα όταν συνενώθηκε την πρώτη τετραετία, δηλαδή από το 2010 ω το 2014, ένα κουτσουρεμένο χρονικό διάστημα στην ουσία για την διοίκηση του Δήμου τότε. Τρει ή χρόνια ήταν. Τι συμπεράσματα βγάλατε από εκείνο το διάστημα για την Κασάνδρα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι απευθύνεστε σε έναν άνθρωπο που ήταν ο πρώτος καποδιστριακός δήμαρχος, άρα Συνενώσαμε τότε εμεί τα οκτώ χωριά, την πρωτεύουσα την Κασσάνδρια και άλλα 7 χωριά. Επομένω, λίγο έω πολύ η κατάσταση και οι εντυπώσει και η εμπειρία ήταν ίδιε. Ε, είναι αλήθεια πω, ε, αν δούμε και το αποτέλεσμα που υπήρχε, δηλαδή ποιο είναι το αποτέλεσμα, ότι κάθε τέσσερα χρόνια οι Κασανδρινοί άλλαζαν δήμαρχο. Ναι. Δηλαδή, έδιωχναν τον προηγούμενο μετά όποια λάθη θεωρούσαν ότι είχε. Έφεραν έναν καινούριο, ξαναφόρτωναν καινούργια λάθη, ξαναέφεραν έναν καινούριο, με αποτέλεσμα να υπάρχει απόλυτο τέλμα. Και γιατί το λέω αυτό. Διότι αν δούμε το συγκριτικό στοιχείο που υπάρχει σε γειτονικού δήμου από την Κασάνδρα, για να πάψει και αυτή η θεωρία ότι άλλαξαν τα πράγματα, λεφτά δεν υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Αν πάει κανεί μια βόλτα στη Συνθονία, αν πάει κάποιο στον Πολύγυρο ή στην Προποντίδα, θα δει ότι χρήματα υπάρχουν. Το θέμα είναι πώ θα πάρει τα χρήματα πώς θα δουλέψεις, πώς θα αναδείξεις, πώς θα δημιουργήσεις έργο. Επομένως, σε γενικές γραμμές, απαντώντας στο ερώτημά σας, δεν θεωρώ ότι έχουμε τόσο σημαντικές αλλαγές πέρα από την αυστηροποίηση και πολύ καλά έγινε των κανόνων διοίκηση, έτσι έπρεπε να γίνεται. Πέρα από αυτή την κατάσταση, πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε ριζικές αλλαγές στο πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον τόπο μας. Πιστεύω ότι είναι ίδια η κατάσταση. Ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι να έχεις όραμα, να κάνεις μελέτες, να διεκδικείς χρήματα, να φέρνεις χρήματα. Δεν είναι δυνατόν, να το πω και με ένα παράδειγμα, όλοι οι δήμοι, τη δήμοι της Χαλκιδικής, να διαθέτουν από δυο κλειστά γυμναστήρια και η Κασάνδρα να μην έχει ένα και τώρα να λέει ότι α, θα φτιάξουμε ένα προπονητήριο Είχατε κάνει, είχατε βάλει ποτέ στι βάσει τη επιδημαρχία σα για να γίνει ένα τέτοιο αθλητικό σχολείο. Εμεί μόνο τι βάσει. Εμεί εγκαταστήσαμε εργολάβο, δημοπρατήθηκε το έργο για κλειστό γυμναστήριο στην Καλυθέα, εγκαταστήθηκε εργολάβος, ήταν από το πρόγραμμα Ελλάδα 2004 με ε, χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εγκαταστάθηκε, έσκαψαν, όπως το ίδιο έγινε και στην Παλίνη, στο Πευκοχώρι, το κλειστό γυμναστήριο, και στη συνέχεια χάθηκαν και τα δύο κλειστά γυμναστήρια. Δηλαδή υπήρξε τόσο μεγάλη ανικανότητα που δεν μπόρεσαν τα δημοπρατημένα έργα με εγκατεστημένους εργολαβούς έργα, δεν μπόρεσαν να εξελιχθούν. Και τώρα πανηγυρίζουμε γιατί θα κάνουμε ένα προπονητήριο, αν θα το κάνουμε, στην Καλυθέα, 5.500.000 ευρώ προϋπολογισμό, όταν ένα κλειστό γυμναστήριο έχει 5 και 5,5 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε χαμηλώσει πολύ τον πύχη. Τόσο πολύ που πραγματικά ε, δεν ξέρω αν αυτό αρμόζει στην Κασάνδρα και στους Κασάνδρινούς. Θα ρωτήσω το εξή τώρα όσον αφορά λίγο το συνδυασμό κάποια στοιχεία, κύριε Παπαγιάννη. Υπάρχουν άνθρωποι που σα ακολουθούν από την πρώτη στιγμή τη θητεία σα μέχρι και σήμερα, ή συνεργάτε τουλάχιστον που είστε τι περισσότερε φορέ κοντά και συνεργαστήκατε, που σήμερα θα πλαισιώσουν τον δικό σα συνδυασμό. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι έχει μεγαλώσει το εύρο του Δήμου. Τώρα μιλάμε για το σύνολο τη Χερσονήσου τη Κασάνδρα. Ε, πρώτα απ' όλα με με ακολουθεί ο λαό τη Κασάνδρα. Αυτοί που με στηρίζουν, αυτοί που πάντα με έδιναν ένα σημαντικό ποσοστό, για λίγου ψήφου δεν περνούσε στη Δεύτερη Κυριακή. Πολύ λίγου. Και σήμερα, ε, μέσα από την αγανάκτηση και από την απογοήτευση, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι Κασανδρινών, όχι που με ακολουθεί, που με στηρίζει σε όλε αυτέ τι επιλογέ που κάνω. Με την Σαφ... Παλίνη, πόσο κοντά είστε στου ανθρώπου τη Παλίνη ή άνθρωποι τη Παλίνη, πόσο κοντά είναι σε εσά. Μέχρι τώρα, ε, Δήμαρχο Παλίνη δεν έχει βγάλει Κασάνδρα ω ε, καλλικρατικό Δήμο. Όχι, δεν έχει βγάλει, αλλά δεν θα ήθελα να μπούμε σε μια τέτοια λογική ε, να πούμε αν έχει βγάλει η Παλίνη ή η Κασάνδρα Δήμαρχο. Θεωρώ ότι η Κασάνδρα είναι ενιαία, είναι αδιαίρετη, τα προβλήματα είναι κοινά. Όποιο και αν βγαίνει Δήμαρχο, είτε είναι από το βόρειο τμήμα τη Χερσονήσου, είτε από το νότιο τμήμα, πρέπει με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίζει τα προβλήματα όλων. Γιατί πιστεύω ότι τα χωριά είναι ισότιμα. Έχουν ίσα δικαιώματα και ίδιε υποχρεώσει και μέσα από τις υποχρεώσεις και από τα δικαιώματα αυτά πηγάζει και η υποχρέωση να υπάρχει ε, δίκαιη και ίση αντιμετώπιση σε όλα τα δημοτικά, σε όλες τις κοινότητες σήμερα με τον καινούριο νόμο. γιατί το ρωτάω αυτό, και αυτό, αν μου επιτρέπετε... να διευκρινίσω, μπορεί να σας βοηθήσει και στην απάντηση αυτό που θα πω. Ότι ένας εν ενεργεία δήμαρχος ή αυτοδιοικητικός επί σειρά ετών τώρα που εσείς απήχατε την τελευταία τετραετία, ενδεχομένω να είναι πιο κοντά στην Παλίνη και να μπορεί να κάνει ζυμώσεις πολιτικές με υποψηφίου πιο δυνατές ίσως και πιο άμεσες από ότι εσείς που απομακρυνθήκατε από την Παλίνη, από την Κασάνδρα και από την Παλίνη γενικότερα. Είναι γνωστό ότι γίνονται διαβουλεύσεις, συζητήσεις και ζυμώσεις και δεν νομίζω ότι μπορεί να το αρνηθεί αυτό κανένας υποψήφιος. Σαφέστατα γίνονται και πολύ καλά κάνει και γίνονται, διότι όσο περισσότερες φωνές ακούγονται και υπάρχουν, τόσο περισσότερη δημοκρατία υπάρχει, τόσο καλύτερα είναι. Δεν είμαστε εμείς υπέρ της άποψης εκείνης ότι πρέπει να θυμωθούν όλοι οι υπόλοιποι όσοι έχουν μία άλλη πρόταση για να επιβιώσουμε εμείς. Mm. Εμείς είμαστε στη λογική ότι θα διεκδικήσουμε το καλό της Κασάνδρας μέσα από μία δημοκρατική διαδικασία, μέσα από τις προτάσεις μας, μέσα από τη δύναμη που βγάζει η ικανότητα που θέλουμε να αξιολογήσουν οι δημότες απέναντί μας. Εάν και οι άλλοι συνυποψήφοι έχουν να προτείνουν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά... Βεβαίω θα είναι για το καλό τη Κασάνδρας. Έχω την τιμή όμω να συνεργάζομαι με ανθρώπου τη Παλιένη και να είναι υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιό μου, έμπειρα στελέχη που διετέλεσαν πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου Παλιένη, άνθρωποι που υπηρέτησαν το Δήμο και γίνεται ε, ένα ε, κράμα, μία μίξη ανθρώπων, στελεχών, όπου κατά τα δύο τρίτα είναι νέοι άνθρωποι στο σύνολό του, νέοι αυτοδιοικητικά, αρκετοί αρκετά νέοι και στην ηλικία και υπάρχει και η εμπειρία κάποιων στελεχών που θα παίξουν το δικό τους ρόλο ούτω ώστε το αποτέλεσμα να είναι αυτό που θέλει ο κόσμος της Κασάνδρας. Μπορείτε να συσπηρώσετε όλους αυτούς τους ανθρώπους στο πρόσωπό σας δηλαδή λέτε. Ήδη συσπηρώνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους συσπηρώνουμε μέσα από το μήνυμα που εκπέμπουμε και αυτό έχει γίνει πλέον κατανοητό στους δημότες. Εμείς λέμε η Κασάνδρα είναι μία, είναι ενιαία, είναι αδιαίρετη. Όποιο. Περνάει μηνύματα. Ελάτε εμείς να πάμε να πάρουμε το Δήμο. Εμείς ή από εδώ, εσείς ή από εκεί. Αυτά δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη Χερσόνησο ως μία ενιαία και αδιαίρετη. Επίσης, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη Χερσόνησο και τους πολίτες κοιτάζοντάς τους στα μάτια, λέγοντας αλήθειες και δεν θέλουμε να τους ε, συμπαρασύρουμε μέσα από μία... Ε, ψεύτικη προεκλογική περίοδο να μας ψηφίσουν και μετά να φανούμε ανίκανοι να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε προεκλογικά. Εάν μπορούμε να κάνουμε πέντε έργα σε ένα χωριό εμείς θα πούμε τρία. Αν μπορέσουμε να κάνουμε τα πέντε αυτό θα είναι επιτυχία. Δεν θα υποσχεθούμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Γιατί. Διότι σε εμά και ιδιαίτερα στο πρόσωπό μου ο κόσμος δεν θα δώσει ούτε μία μέρα καθυστέρηση διότι δεν δικαιολογεί να επικαλεστώ εγώ ότι ξέρετε θέλω να ενημερωθώ και μετά να λειτουργήσω. Υποτίθεται ότι αυτό που διακηρύσει ο συνδυασμό μα ισχυρή Κασάνδρα, ότι γνωρίζουμε, θέλουμε και μπορούμε, αυτό το τρίπτυχο των λέξεων, είναι οι λέξει που δίνουν τι, δίνουν την ικανότητα. Και πλέον έχει ταλαιπωρηθεί ο τόπο. Ο, ο Δήμο τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε ένα εκπαιδευτήριο στελεχών τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμο δεν μπορεί να εκπαιδεύει κάθε τετραετία και κάποιου που θέλουν να μάθουν και στο τέλο τη τετραετία να φεύγουν γιατί του έχει καταψηφίσει ο κόσμο. Ούτε επίση μπορούμε να ακολουθήσουμε την τακτική και τη λογική υποψήφιο Δημάρχου, που η συγκεκριμένη υποψηφιότητα γυρνάει στα χωριά και μοιράζει από ένα εκατομμύριο, τα οποία τα έστειλε ο συντοπίτη μα Χωσχοινά ο, ο Μαργαρίτη. Αυτά είναι αστεία και άθλια. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, δεν υπάρχουν τέτοιε διαδικασίε. Όποιο ξέρει την αυτοδιοίκηση, όποιο γνωρίζει πώ ε, κατανέμονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια μέσα από προγράμματα που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό και μετά στου Δήμου, ε, θα πρέπει αυτού του ανθρώπου που διασπείρουν τέτοιε ειδήσει να του απομονώσει, διότι είναι και επικίνδυνοι. Με αυτή τη λογική λοιπόν θα λειτουργήσουμε. Πάμε λίγο πάμε λίγο στα κομματικά, κύριε Παπαγιάννη, για το πόσο ανεξάρτητο ή όχι είναι σήμερα ο συνδυασμό και αν έχει στελέχη από διάφορου χώρου. Η δική σα κομματική ταυτότητα είναι γνωστή ούτω ή άλλω. Ανήκετε στο χώρο τη Νέα Δημοκρατία ή τουλάχιστον στην κεντροδεξιά, αν θέλετε να το πούμε ευρύτερα. Ε, τα πρόσωπα που είναι κοντά σα και σα πλαισιώνουν. Λοιπόν, αφήνω στο τέλο να πω που βρίσκομαι σήμερα ω. Ε, ε και μέσα από την πολιτική διαμορφωμένη κατάσταση που υπάρχει σήμερα στον τόπο μας. Καταρχήν, στο συνδυασμό μας υπάρχουν, βρίσκονται άνθρωποι από όλες τις ε, πλευρές του, χάρτη, του ιδεολογικού χάρτη της Ελλάδας. Έχουμε και αριστερούς στο ψηφοδέλτιο και πρώην πασοκτζίδες και νεοδημοκράτες και από όλες τις πλευρές, από όλο το έβρος, από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, για να το πω έτσι, για να συνεννοηθούμε, γιατί πιστεύω ότι φωνή, λόγο και άποψη πρέπει να έχουν όλοι όσοι μπορούν να σεβαστούν τον, κανόνα, τον βασικό κανόνα της δημοκρατίας το πώς λειτουργεί η δημοκρατία, το πώ ε, μπορεί να διοικήσει και να διοικηθεί ένα τόπο. Τώρα, όσον αφορά εμένα, ε, γνωστό δεν αποποιούμε το πού ανήκα, πού βρίσκομαι, πού γεννήθηκα, πού μεγάλωσα, πού μεγαλούργησα κομματικά όλα αυτά τα χρόνια. Ε, έχω κάνει και μία δήλωση τις τελευταίες μέρες, διότι είμαι αντίθετος με τον τρόπο με τον οποίο ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που διαχειρίστηκε το θέμα του, της ψήφισης του νομοσχεδίου για τις πρέσπες, διότι θεωρώ πολύ υποκριτικό από όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων που τυρβάζουν υπέρ ή κατά αυτής της συμφωνίας των πρεσπών, διότι αν πραγματικά αγαπάμε τον τόπο μας, αν πραγματικά... Θέλουμε και επιζητούμε αυτό που όλοι διακηρύσουν για το θέμα του ονόματο τη Μακεδονία. Για μένα η δική μου η άποψη ήταν πω και ο, ο χώρο τη Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να παραιτηθούν όλοι από το βολευτικό αξίωμα. Αυτή είναι η θέση που εξέφρασα. Δηλαδή να δημιουργήσουν ουσιαστικό πρόβλημα, ούτω ώστε να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω και να ε, πάμε αντίθετα στις... Βέβαια τώρα κάποιο βουλευτή, κύριε Παπαγιάννη, θα έλεγε ότι οι μάχε δίνονται από μέσα και όχι με παρετήσει. Ακούστε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μεγάλη κουβέντα και πολύ δύσκολο να γίνει στην πράξη αυτό που λέτε. Α, είναι δύσκολο γιατί. Νομίζω ότι ήταν, αυτή ήταν η ενδεδειγμένη, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου άποψη, δεν είμαι βουλευτή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ σκέφτεται ένα βουλευτή. Σέβομαι τι θέσει όλων, αλλά και εγώ εκφράζω τη δική μου άποψη. Δηλαδή, αν υπήρχε από όλου αυτού του 146 για παράδειγμα, Πόσοι ήταν αυτοί οι οποίοι ε, καταψήφισαν το νομοσχέδιο ε, που κατέβασε η κυβέρνηση. Αν το σύνολο αυτών που αγαπούν την πατρίδα παρετούνταν; Αν οι αναπληρωματικοί δεν αναλάμβαναν, τι θα γινόταν, Δεν ήταν αυτό η λύση. Δεν ξέρω αν χρειάζεται 101, 120, πόσοι χρειάζονται. Γιατί δηλαδή, τι, ε, πού δίνεται η μάχη από μέσα ή απ' έξω, Αυτή είναι η μάχη. Η μάχη είναι. Ότι δεν καθόμαστε αγκαλιά με μια καρέκλα για να κρατήσουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτή την καρέκλα. Την Αυτό καρέκλα, το λέτε τώρα ως παράδειγμα για το ποιες είναι οι θέσεις σας απέναντι ακόμη και στο ναι, κομματικό και χώρο δήλωσα, Στον οποίο ανήκετε. Ναι και δήλωσα πριν από μήνες από το καλοκαίρι και τώρα το επιβεβαίωσα με νέα μου ανακοίνωση. Είπα το καλοκαίρι, εάν δεν παρετηθούν οι βουλευτές του κόμματος στο οποίο ανήκω, δεν είναι δική μου άποψη, δεν, δεν σημαίνει ότι... Χάλασε κάτι, χάλασε η Νέα Δημοκρατία από τη δικιά μου θέση. Για όνομα του Θεού. Εκφράζω μόνο τη δική μου άποψη. Είπα τότε ότι δεν θέλω να ανήκω σε αυτό το κόμμα, εάν οι βουλευτέ του κόμματο που υποστηρίζω δεν παρετηθούν από το βουλευτικό του αξίωμα, το σύνολο και οι αναπληρωματική προκειμένου να υποστηρίξουν τη Μακεδονία μα. Και πώ το κάνετε πράξη αυτό, το να μην ανήκετε σε αυτό το κόμμα. Δεν είναι αυτό που δηλώσατε. Έκανα δήλωση δημόσια, βεβαίω. Έκανα δήλωση δημόσια, σεβόμενο τον εαυτό μου. Ε, αν και είμαστε... Είστε διαγραμμένο, α πούμε, από τα Μητρώα τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Ζήτησα δημόσια να μην ανήκω με μία δημόσια δημόσια. Κύριε Παπαγιαννή, αν η Νέα Δημοκρατία σα έκλεινε το μάτι για το Δήμο, δεν ξέρω αν κάνει το ίδιο με τον κύριο Κυρίτσι, τον σημερινό Δήμαρχο, θα είχατε την ίδια θέση απέναντι στο θέμα. Ακριβώ την ίδια θέση. Είτε μου έκλεινε το ένα το μάτι, είτε μου έκλεινε και τα δύο τα μάτια. Το που ανήκω ιδεολογικά, το πιστεύω μου, πέρα από την ταμπέλα, πέρα από τον τίτλο, το ξέρω πολύ καλά, το ξέρουν οι συντοπίτε μου, το ξέρουν όλοι. Όμω η πατρίδα μου είναι πάνω από όλα αυτά. Όποιο μάτι και να μου έκλεινε, για μένα η πατρίδα μου είναι πάνω από όλα αυτά. Η πατρίδα μου η Μακεδονία. Και αν ήμουνα και βουλευτή, θα έκανα αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα την κλωτσούσα την καρέκλα το να πω εκεί μέσα και να διευκολύνω να προκηρυχθούν εκλογέ για να μην ψηφιστεί. Δικιά μου άποψη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη συμμεριστούν οι άλλοι. Η αυτοδιοίκηση έπρεξε σωστά ή αρκετά δυναμικά όσο θα έπρεπε, πιστεύετε. Όχι, οι όχι, δήμαρχοι πιστεύω. δηλαδή και η οι περιφερειάρχες. Όχι, όχι, όχι. Δεν πιστεύω ότι έκανε το καθήκον της η αυτοδιοίκηση. Θυμάμαι τότε τις μεγάλες συγκεντρώσεις που είχαν... Ο δικός σας ο Δήμος έβαλε και πούλμαν πάντως για να κατέβουν κάτω όλοι οι πολίτες που θέλησαν. Δηλαδή ένα... Στο συλλαλητήριο της Αθήνας. Ωραία και πολύ, ένα καλά. Παράδειγμα, και λέω... πολύ καλά έκανα. Αλλά εσεί, πιστεύετε ότι με το να βάλει ένα λεωφορείο ε, ένας Δήμος ε, κάνει το καθήκον του, δηλαδή ε, έχουν, έχει ευαισθητοποιήσει όλους τους πολίτες ε, για το θέμα της Μακεδονίας και βάζοντας ένα λεωφορείο ή ψηφίζοντας και ένα ψήφισμα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε κάνει το καθήκον μας. Πόσο δυναμικά Όχι. έπρεπε να πούμε μπροστά οι Δήμοι. Θα σας πω τι κάναμε εμείς τότε που γινόταν τα μεγάλα συλλαγητήρια στη Θεσσαλονίκη πάλι για τη Μακεδονία, ήμουν δήμαρχος τότε. Ε, κάναμε το δικό μας τοπικό συλλαγητήριο όταν φέραμε ομιλητές, τον Παπαθεμελή με το Μέρτζο, δύο άξια στελέχη, μέσα στην Κασάνδρα, ευαισθητοποιήσαμε το, ε, το κοινό, κινητοποιήσαμε τον κόσμο, βάλαμε όχι ένα, βάλαμε πολλά λεωφορεία και μεταφέραμε κόσμο και πολλές άλλες δραστηριότητες και σε επίπεδο δημοτικών συμβουλίων, αλλά και άλλες δραστηριότητες ούτω ώστε ο κόσμο να ευαισθητοποιηθεί, να βγει από τα σαλόνια του, να βγει από το λίθαργο στον οποίο βρισκόμαστε. Και δεν θέλω να κάνω τώρα τον Επαναστάτη για όνομα του Θεού, δεν είναι η πρόθεσή μου σήμερα, εξάλλου αυτοδιοικητικό είμαι. Δεν έχω άλλη ιδιότητα, ούτε ευελπιστώ, ούτε θέλω να έχω άλλη ιδιότητα. Τον τόπο μου αγαπώ, αυτόν θέλω να υπηρετήσω. Αλλά δεν νομίζω ότι όλοι μα πράξαμε το καθήκον. Δεν νομίζω ότι απλά επειδή συμμετείχαμε σε ένα συλλαγητήριο ή επειδή. Αλλά κάποιοι από το παρελθόν άλλαξαν και τελείω θέσει, επειδή αναφερθήκατε και στον κύριο Μέρτζο. Η τελευταία τοποθέτηση είδατε. Μιλάω πώς για τον Μέρτζο. Περιγράφει μιλάω τη συμφωνία. Για το, για τον Μέρτζο τη εποχή εκείνη. Μάλιστα. Το τι κάναμε εμεί τότε. Βάλτε μια άνοτε, λέει κύριε Παπαγιάν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσει. Θα είμαστε σε λίγα λεπτά πίσω για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μα και είναι και πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που θα πούμε.